αφορμή τη χθεσινή επιχείρηση, θέλω να αναφερθώ στην προσπάθεια που γίνεται όχι μόνο από τις κεντρικές υπηρεσίες της έδρας, δηλαδή της ασφάλειας, αλλά και από τα τμήματα υπαίθρου, από την ΟΠΚΙ, από τα ΤΑΕ, για το θέμα των ναρκωτικών και συγκεκριμένα την καλλιέργεια της κάναβης, συγκομιδή, μεταφορά, πώληση. Πραγματικά καθημερινά γίνεται μια προσπάθεια, άλλες φορές έχει θετικά αποτελέσματα και άλλες φορές αρνητικά. Και στις δύο περιπτώσεις αυτό μας δίνει περισσότερη δύναμη, πείσμα να συνεχίσουμε. Τώρα για τη συγκεκριμένη υπόθεση χρειάστηκε αρκετός χρόνος, συνδρομή ειδικών υπηρεσιών και με τη βοήθεια τεχνικών μέσων και φυσικής παρακολούθησης που καμιά φορά και τα δύο είναι ο καλύτερος συνδυασμός, τελικά ολοκληρώθηκε χθες. Γνωρίζετε ότι στην ενδοχώρα έχει αρκετές ιδιαιτερότητες λόγω της περιοχής, των χωριών, των ορεινών όγκων και αυτό μας το κάνει πολλές φορές πολύ πιο δύσκολο. Δυστυχώς, με αυτόν τον τρόπο κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν να κάνουν τη ζωή τους καλύτερη με τη δική τους βέβαια λογική, πιο άνετη, καταστρέφοντας βέβαια τις ζωές των άλλων. Εγώ θα δώσω συγχαρητήρια στην ασφάλεια, στις υπηρεσίες της δίωξης Ηρακλείου, αλλά και όλες τις άλλες υπηρεσίες που συνέδραμα χθες για αυτό το σκοπό και θα συνεχίσουμε έτσι, γιατί ξέρετε ότι αυτές οι εποχές, ειδικά οι καλοκαιρινοί μήνες, είμαστε λίγο περισσότερο, έχουμε περισσότερα θέματα με το θέμα των ναρκωτικών και της καλλιέργειας. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου στους συναδέλφους μου στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου της υπηρεσίας μας, διότι με τη μεθοδικότητα και τον υπερβολικό ζήλο κατόρθωσαν να εξηχνιάσουν μια εγκληματική ομάδα, η οποία αποτελείται ο σκληρός πυρήνας από 5 άτομα. Ο αρχηγός της ομάδας είναι έγκλειστος στο καταστήματος κράτησης Χανίων, από τον οποίο έφευγαν όλες οι εντολές και οι υπόλοιποι 4 δραστηριοποιούνταν όχι μόνο στην καλλιέργεια, αλλά και στη διακίνηση ακατέργασης κάναβης, τόσο στο νομό του Ρεθύμνου, όσο του Ηρακλείου και του Λασιθίου. Συνολικά συνελήφθησαν 11 άτομα και κατηγορήθηκαν και έτεροι 12, σύνολο 23. Είναι από τις πολύ καλές δουλειές του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, γιατί εξιχνιάστηκε όλος ο κορμός από την καλλιέργεια έως τη διακίνηση. Και αν δούμε και πόσες έρευνες και επιχειρήσεις έγιναν εχθές, αντιλαμβανόμαστε ότι γινόταν έρευνα σε όλο το νησί. Και αυτό αποτελεί με την ιδιαίτερη επιτυχία της επιχείρησης και χαρά σε εμάς και στην κοινωνία γενικότερα. Πώς δούλευε, κύριε Λαμπάκη, το διπλωμάτιο όταν μας περιγράψετε? Κοιτάξτε να δείτε, όπως σας είπα και πριν, ο αρχηγός της οργάνωσης ήταν έγκλειστος για παλαιότερη, μέσα στο καλοκαίρι, υπόθεση ναρκωτικών. Αυτός έδινε εντολές για την καλλιέργεια και την περαιτέρω διακίνηση. Ο αδερφός του εν λόγω κρατουμένου έπαιζε το ρόλο του εντός εισαγωγικών εισπράκτορα, εισέπρατε τα χρήματα από τη διακίνηση. Δύο κοντοχωριανοί του είχαν αναλάβει την καλλιέργεια δενδρυλίου κάναβης και συνεργαζόμενοι και με άτομα και στο νομό Ηρακλείου και στο νομό Λασιθίου προχωρούσαν στη διακίνηση αυτών. Ναι. Όλη η προανάκριση έγινε, θα έλεγα, σε πολύ υψηλό βαθμό, τέλεια. Με ειδικές ανακριτικές πράξεις, παρακολούθηση και ό,τι συνεπάγεται από την αστυνομική δουλειά μας, διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν κάποιες επικοινωνίες από μέσα από τη φυλακή και ως εκ τούτου περιμέναμε την κατάλληλη στιγμή για να προχωρήσουμε και να ταυτοποιήσουν όσο μπορούμε περισσότερους δράστες. Ο αρχηγός της οργάνωσης, όπως είπατε και εσείς, κατελήφθη με το κινητό τηλέφωνο στο χέρι μέσα στο κελί του, το οποίο ήταν απαραίτητο για την ολοκλήρωση της προανάκρισης, όπως και πλήθος άλλων πιστηρίων και κατασχεθέντων.
χρησιμοποιήσαμε ό,τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για τη διελεύκανση της υπόθεσης. Αυτό συνεπάγεται με πλήθος ανακριτικών πράξεων. Υπήρχαν και αποταπή στην ομάδα αυτή που μας είπατε? Όχι. Από τα μέχρι στιγμή στοιχεία δεν έχει εξακριβωθεί κάτι τέτοιο. Κάτι να επισημάνετε, κάτι να ολοκληρώσετε εσείς? Όχι, απλώς. Αυτό που είπα, ότι είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που διενεργήθηκαν έρευνες σε όλο το νησί και στέθησαν με επιτυχία. Νομίζω ότι σας ευχαριστώ πολύ.